Ορθοδοξία και βιωματικέ εμπειρίε. Στελέχη, απόφοιτοι και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου νήλου Πυρεό επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ακούτε «Πειραϊκή Εκκλησία» από τους 91,2 Μεγακύκλους των ΕΦΜ και την εκπομπή «Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες» που σήμερα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο. Τον Οσίον Ακρότη και Αγγέλη Εφάμιλο, ω Υγειασμένο εδείχθη εκπαιδό Σάβα Όσιε, ουράνιον γαρβίων υπελθών, προ ένθεων ζωή χειραγωγή, διαλόγουτε και πράξεω αληθού, του πίστη εκβόνταση. Δόξα το δεδοκότη Σι Ισχύν, δόξα το Σέστεφανόσαντι, δόξα το ενεργούντι Διασού, πάσιν άματα. Όσιο Σάβα γεννήθηκε σε ένα χωριό τη Καπαδοκία, μουταλάσκιο ονομαζόμενο, το 493 μετά Χριστόν. Οι γονεί του ήταν πλούσιοι και ευσεβεί χριστιανοί. Ο πατέρα του ονομαζόταν Ιωάννης και η μητέρα του Σοφία. Η οικογένειά του ήταν ξακουστή σε όλα τα μέρη τη Καπαδοκία. Όταν ο Σάβα έφτασε σε ηλικία 5 ετών, οι γονεί του υποχρεώθηκαν από τον αυτοκράτορα να πάνε στην Αλεξάνδρεια. Το μικρό Σάβα άφησαν στο θείο του Ερμία να τον φροντίζει σαν αληθινό πατέρα και του έδωσαν εντολή πω αν εκείνοι πάθαιναν κακό να του παραδώσει την τεράστια περιουσία τους. Έτσι ο Ερμία ανέλαβε τη συντήρηση και τη μόρφωση του Σάβα. Ο Σάβα όμω δεν έμεινε πολύ καιρό κοντά στο θείο του, διότι η γυναίκα του Ερμία ήταν μοχθηρή. Πήγε σε έναν άλλο θείο του, Γρηγόριο-Ονομαζόμενο, αδελφό του πατέρα του κι αυτό. Κοντά του ο Σάβα έζησε ήρεμη ζωή. Άλλωστε η πραότητα, η πίστη στο Θεό, η φρόμινη σκέψη και τα άλλα του χαρίσματα έκαναν όσου ήταν γύρω του να τον θαυμάζουν. Ο Σάβα δεν έζησε παιδική ηλικία όπω τα άλλα παιδιά. Δεν έπαιζε, δεν έτρεχε στου δρόμου, δεν χάρηκε με άνω στα αστεία, δεν μπλέκτηκε σε παιδικού καυγάδε, δεν έκανε παιδικέ αταξίε. Πέρασε τι μέρε τη νιώτη του με φρονημάδα και σύνεση. Βαθιά στα λαμπερά του μάτια έβλεπε κανεί ένα θεϊκό κάλεσμα, ήταν το κάλεσμα εκείνο που αόρατ του έδειχνε ένα διαφορετικό δρόμο ζωή. Μυστικά του ψιθύριζε να εγκαταλείψει τα πρόσκαιρα, τα μάταια και την καλοπέραση αυτή τη ζωή. Τον καλούσε σε σκληραγωγία, σε άσκηση αρετής, σε προσευχή, νηστεία, αγιότητα. Κοντά στο χωριό του υπήρχε ένα μοναστήρι το οποίο ονομαζόταν Φλαβιανέ. Εκεί στρεβόταν καθημερινά τα μάτια και η σκέψη του, δεν τους συγκινούσαν ούτε τα χρήματα, ούτε ο πλούτος, ούτε οι διασκεδάσεις, ούτε οι πρόσκαιρες ομορφιές και απολαύσεις. Έτσι κάποια μέρα, σε ηλικία μόλις 8 ετών, ο Σάββας εγκατέλειψε το θείο του Γρηγόριο και πήγε στο μοναστήρι των Φλαβιανών. Εκεί έδειξε όλη τη φλόγα της ψυχής του να ακολουθήσει την καλογερική ζωή. Ο ηγούμενος τον υποδέχτηκε με χαρά και ενθουσιασμό. Πρώτη φορά έβλεπε ένα τόσο νέο παιδί να βαδίζει με περισσή χαρά στο σκληρό δρόμο τη ζωή του μοναχού. Όταν οι Θήλου έμαθαν την απόφασή του να μείνει στο μοναστήρι, έτρεξαν εκεί με αγωνία και άρχισαν να τον παρακαλούν να του ακολουθήσει. Μάταια όμω, ήταν αδύνατο να τον μεταπίσουν. Ο Σάβα έμεινε στο μοναστήρι και άρχισε να υποτάσσεται στου κανόνε τη μοναχική ζωή. Μια μέρα, καθώ ο Άγιο Σάβα σκάλιζε στο κτήμα του μοναστηριού, ένιωσε πείνα. Δίπλα του υπήρχαν ωραία μήλα. Σήκωσε το χέρι του και έκοψε ένα για να δροσιστεί. Πριν το δοκιμάσει όμω, σκέφτηκε την καλογερική τάξη. Συλλογίστηκε ότι δεν είχε έρθει η ώρα για το φαγητό όπω όριζε το μοναστήρι. Θυμήθηκε ακόμα, πω και η Εύα ξεγελάστηκε και αμάρτησε με ένα μήλο. Πέταξε αμέσω το μήλο στη γη και είπε: Δεν θα ξαναφάω μήλο στη ζωή μου. Και πράγματι, σε όλη του τη ζωή δεν γεύτηκε ποτέ μήλο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατάφερε να νικήσει το δαίμονα τη Λεμαργία. Η πίστη του Αγίου Σάβα ήταν τόσο μεγάλη και φλογερή, ώστε και θαύματα έκανε ενώ ακόμα ήταν πολύ νέο. Κάποιο χειμώνα, τα ρούχα του φούρναρη τη Μουνή βράχηκαν πάρα πολύ και δεν υπήρχε τρόπο να τα στεγνώσει. Γι' αυτό τα έβαλε στο φούρνο που ήταν ζεστό και αυτά άρχισαν να βγάζουν ατμού. Την άλλη μέρα ο φούρναρη άναψε το φούρνο, αλλά ξέχασε να βγάλει από μέσα τα ρούχα που είχε βάλει την προηγούμενη βραδιά. Όταν το θυμήθηκε, η φωτιά είχε φουντώσει. Γεμάτο αγωνία προσπάθησε να τη σβήσει, αλλά ήταν αδύνατο. Ο Άγιο, μόλι έμαθε τι είχε συμβεί, πήδησε σαν ελάφι μέσα στο μεγάλο φούρνο και τη στι φλόγε κάτω από τα σαστισμένα βλέμματα των μοναχών, ο Άγιο Σάβα άρπαξε τα ρούχα και βγήκε έξω ανέγκυκτο. Ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά του δεν είχε καεί. Το θαύμα ήταν ολοφάνερο. Όλοι τότε κατάλαβαν πω ο νερός Σάβα δεν ήταν μόνο ένα μοναχό, αλλά ένα όσιο, που η πίστη του και η ευλάβειά του είχαν ανέλθει σε υψηλό βαθμό. Από τότε τον θαύμαζαν και τον εκτιμούσαν σαν σεβάσμιο γέροντα. Μετά από αρκετό καιρό παραμονή στο μοναστήρι των Φλαβιανών, ο Άγιο Σάβα αποφάσισε να πάει στα Ιεροσόλυμα. Είχε μεγάλη επιθυμία να προσκυνήσει του Αγίου τόπους. Ήθελε ακόμη να συναντήσει μεγάλου ασκητέ και ευλαβεί μοναχού για να ωφεληθεί από αυτού και να διδαχθεί κανόνε πιο σκληρή ασκητική ζωής. Όταν ο Άγιο ανακοίνωσε στον ηγούμενο του τι σκέψει του, εκείνο δεν του έδωσε άδεια να φύγει από το μοναστήρι. Όμω την ίδια νύχτα, Άγγελο κυρίου παρουσιάστηκε στον ηγούμενο και του είπε να μην εμποδίσει το Σάβα, αλλά να του δώσει ευλογία να πάει όπου η καρδιά του επιθυμούσε. Πράγματι, ο ηγούμενο, γεμάτο έκπληξη, ειδοποίησε το Σάβα και του έδωσε την ευχή του αφήνοντά τον ελεύθερο. Ήταν τότε ο Άγιο 18 ετών. Ύστερα από δύσκολο και πολύμερο ταξίδι, μέσα σε άγριο χειμώνα, έφτασε στα Ιεροσόλυμα. Ένα βροχερό βράδυ με τσουχτερό κρύο κατέφυγε στο μοναστήρι του Ιερού Πασαρίωνα. Εκεί βρήκε ένα σεβάσμιο γέροντα από την Καπαδοκία. Κάθισε μαζί του περιμένοντας να φύγει ο χειμώνα. Όταν έγινε γνωστό πως στη μονή του Ιερού Πασαρίου να βρισκόταν ο μοναχός Σάβας, πολλοί από διάφορα μοναστήρια έτρεξαν για να τον πάρουν κοντά τους. Εκείνος όμως λαχταρούσε να πάει στο μοναστήρι του Μεγάλου Ευθυμίου. Το όνομα εκείνου του ασκητού της ερήμου ηλέκτριζε την ψυχή του. Είχε ακούσει τόσα πολλά για το φωτισμένο μυαλό, την αρετή και τα θαύματά του. Κάποια μέρα ο Άγιο Σάβα εγκατέλειψε το μοναστήρι του Ιερού Πασάριονο και πήγε να συναντήσει το Μέγα Ευθύμιο. Έπεσε στα πόδια του και με δάκρυα του ζητούσε να τον κρατήσει στο μοναστήρι του. Αλλά ο Ευθύμιο, που είχε τόση πείρα στου ασκητικού αγώνε, μόλι είδε τον νεαρό τη ηλικία του, το παρέπεψε σε ένα κοντινό μοναστήρι που ήταν ένα εξαιρετικό ηγούμενο, ο Θεόκτιστο. Του είπε να παραμείνει εκεί μέχρι να βγάλει γένια και να εκπαιδευτεί στι τάξει των μοναχών. Ο Όσιο Σάβα δέχτηκε με προθυμία να ακολουθήσει τα σωτήρια προστάγματα του Αγίου Ευθυμίου. Κοντά στο Θεόκτιστο, ο Άγιο Σάβα έζησε δέκα ολόκληρα χρόνια με ταπείνωση και αρετή. Βοηθούσε όλου του γέροντε. Έκανε θελήματα, έφερνε νερό, φρόντιζε για τη θέρμανση και έκανε όλε τι δουλειέ προθυμότατα. Όλοι τον ευχαριστούσαν και τον αγαπούσαν. Όταν ο Θεόκτιστο κοιμήθηκε, ο Μέγα Ευθύμιο όρισε νέο ηγούμενο, από τον οποίο ο Σάβα ζήτησε άδεια να αναχωρήσει για την έρημο. Επιθυμούσε να ζήσει ασκητικότερη και πιο ησυχαστική ζωή. Ήταν τότε περίπου 30 ετών. Ο νέο ηγούμενο, αφού συμβουλεύτηκε το Μέγα Ευθύμιο, άφησε το Σάβα ελεύθερο να ζήσει σαν ασκητή όπω λακταρούσε η αγνή ψυχή του. Μόλι ο Όσιο πήρε την ευλογία, έφυγε προ τον Νότο. Εγκαταστάθηκε σε μια σπηλιά. Εκεί ασκήτευε, αγρυπνούσε και προσευχόταν με θερμή πίστη. Δάκρυα ευγνωμοσύνη προ τον ουράνιο ο πατέρα κυλούσαν από τα μάτια του την ώρα τη προσευχή. Τα Σαββατοκύριακα ο Σάβα άφηνε το σπήλαιο και πήγαινε στου αδελφού του στο μοναστήρι. Κοινωνούσε και γύριζε πάλι στη σπηλιά για του ασκητικού του αγώνε. Έτσι κύλησαν άλλα πέντε χρόνια. Όταν ο Μέγα Ευθύμιο είδε την τόση πίστη του πεδαριογέροντα Σάβα, αποφάσισε να τον πάρει στη συνοδεία του. Ο Μέγα Ευθύμιο συνήθιζε μαζί με κάποιον άλλο μοναχό, το Δομετιανό, να ασκητεύουν βαθιά στην έρημο μετά τη γιορτή των Θεοφανίων. Εκεί περνούσαν όλη τη μεγάλη Σαρακοστή. Έπειτα το μεγάλο Σάββατο επέστρεφαν στο μοναστήρι του. Εκείνη τη χρονιά πήραν μαζί του και τον Όσιο Σάβα. Ξεκίνησαν με πολύ ζήλο. Ο χώρο τη ασκήσεω βρισκόταν σε μια κατάξερη και φλογισμένη έρημο κοντά στη νεκρά θάλασσα. Οι τρει Άγιοι περνούσαν τι μέρε τη νηστεία και τη προσευχή μέσα σε μια κόλαση δυσκολιών. Ο ήλιο του ζεμάντιζε τα σώματα και του στέγνωνε τα χείλη. Κάποια στιγμή, καθώ προχωρούσαν κάτω από τον καυτό ήλιο, ο Σάβα έπεσε λιπόθυμο τότε ο θαυμάσιο αθλητή τη Ερήμου Ευθύμιο πήγε παράμερα και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε το Θεό να λυπηθεί το δούλο του που ήταν τόσο νέο και να του δώσει νερό για να μην αποθάνει από τη δίψα. Κτύπησε τη γη σκαλίζοντά την με κάποιο αντικείμενο και εκείνη πέταξε από τα σπλάχνα τη δροσερό γάργαρο νερό. Ο Όσιο Σάβα ήπια και αμέσω συνήλθε. Στην προσπάθειά του να ακολουθήσει ο ο Σάβα την άσκηση το Μέγα Ευθύμιο, κουράστηκε πολύ. Η αρετή με τα μέτρα του Ευθυμίου ήθελε σκληρού αγώνε. Σε λίγο καιρό όμω, ο μεγάλο δάσκαλο του Ευθύμιο κοιμήθηκε. Η ψυχή του ακολούθησε την πορεία προ τον ουράνιο πατέρα. Τότε ο Σάβα προχώρησε πιο βαθιά στην έρημο του Ιορδάνη ποταμού, εκεί που ασκείται ο Μέγα Γεράσιμο. Ο Σάβα ήταν τότε 35 ετών. Στην έρημο του Ιορδάν, ο Σατανά εξαπέλυσε φοβερό πόλεμο εναντίον του Οσίου Σάβα. Δεν τον άφηνε ήσυχο ούτε στιγμή. Η μεγάλη του αρετή τον ενοχλούσε. Ήθελε να τον διώξει από την έρημο. Μια νύχτα, ύστερα από έντονη προσευχή και εξαντλητική νηστεία, ξάπλωσε ο Όσιο να κοιμηθεί λίγο. Προτού κλείσει τα μάτια του, είδε γύρω του φίδια, σκορπιού και πολυάριθμα άλλα ερπετά, τα οποία τον κοίταζαν με μάτια στραφτερά. Ανασηκώθηκε ο Όσιο φοβισμένο. Σκέφτηκε τι πανουργίε του διαβόλου και με θάρρο. Τότε τα φαρμακερά ερπετά εξαφανίστηκαν. Ύστερα από λίγε μέρε ο Σατανά τον φοβέρισε πάλι. Παρουσιάστηκε στον Όσιο σαν τρομερό λιοντάρι. Ο Άγιο γνωρίζοντα τι παγίδε του διαβόλου και με όπλο την προσευχή τον κατατρόπωσε. Αφού έζησε τέσσερα χρόνια στην έρημο, ο Όσιο Σάβα αποφάσισε να ανέβει σε ένα ψηλό βουνό. Μια νύχτα, καθώ καθόταν και θαύμασε το μεγαλείο των αστεριών του ουρανού, του παρουσιάστηκε μια ωραία γυναίκα, ντυμένη με λαμπρή στολή, του έδειξε ένα χήμαρο και του είπε: Σάβα, κατοίκησε σε εκείνη τη σπηλιά που βρίσκεται ανατολικά του χυμάρου. Εγώ θα σου στέλνω βοήθεια. Ο Άγιο πλημμύρισε από γαλήνη, χωρί αντίρρηση και σαν να τον οδηγούσε ένα χέρι, προχώρησε στη σπηλιά. Το μέρο ήταν δύσβατο. Νερό υπήρχε μακριά και η μόνη τροφή ήταν λίγα χόρτα. Ο Σάβα όμω υπάκουσε στο θέλημα του Θεού, και ο Θεό δεν τον άφησε απροστάτευτο. Φώτισε μερικού Ισμαϊλίτε και του οδήγησε στην κατοικία του δούλου του. Αυτοί του πήγαιναν ψωμί και άλλα τρόφιμα. Πέντε ολόκληρα χρόνια έμεινε στο σπήλαιο αυτό ο Άγιο Σάβα. Η αυστηρότητα τη άσκηση, η νηστεία, η προσευχή και η πίστη του έφτασαν στο αποκορύφωμα. Οι πειρασμοί σταμάτησαν. Ήταν τότε όσιο 45 ετών. Εν τω μεταξύ άρχισαν να τον επισκέπτονται πολλοί μοναχοί και ασκητέ θαύμαζαν όλοι τον μεγάλο ασκητικό αγώνα του. Εκείνο έκτισε στο βόρειο μέρο του βουνού πύργο και εκκλησία. Εκεί λειτουργούσαν όσοι ιερωμένοι ήταν περαστικοί. Οι μοναχοί πίκνωσαν κοντά του. Η αγάπη και η φροντίδα που έδειχνε ο όσιος για αυτού ήταν τέλεια. Του προστάτευε από παγίδε, του τόνωνε την πίστη, του έδινε θάρρο στι πρώτε δυσκολίε του. Κάποια νύχτα ο Άγιο την προσευχή του ζήτησε από τον Θεό να φροντίσει για το νερό των μοναχών. Οι μοναχοί έπαιρναν το νερό από πολύ μακριά και ήταν μεγάλη ταλαιπωρία. Καθώ προσευχόταν ο Άγιο, ακούστηκε δίπλα στο χήμαρο ένα κτύπο. Κοίταξε στο σημείο αυτό και είδε ένα άγριο ζώο να σκάβει με τα πόδια του. Το ζώο άνοιξε ένα λάκκο, βρήκε νερό και άρχισε να πίνει. Κατάλαβε ο σεβάσμιος άβα ότι η προσευχή του είχε εισακουστεί. Έτρεξε και με ένα σκαλιστήρι άρχισε να σκάβει. Και ενώ το άγριο ζώο απομακρυνόταν, η γη άνοιξε και άφθονο δροσερό γλυκό νερό πετάχτηκε με δύναμη. Η μονή είχε πλέον ένα από τα αγαθά του δημιουργού κοντά τη. Όλοι οι μοναχοί δόξασαν τον μεγαλοδύναμο Θεό. Με το πέρασμα του χρόνου, το μοναστήρι του Ουσίου Σάβα απέκτησε μεγάλη φήμη. Πολλοί κόσμοι το επισκεπτόταν και το βοηθούσε η υλικά. Τα χρήματα που άφηναν σε αυτό, ο Άγιο τα διέθετε για την ανέγερση νέων κελιών και για έξοδα συντήρηση. Ούτε και εκεί όμω δεν έλειψαν οι άνθρωποι του πειρασμού. Μερικοί κακότροποι μαθητέ του, πλημμυρισμένοι από φθόνο, ζητούσαν αφορμή να του κάνουν κακό. Πήγαν στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και το Συγκεκριμένα είπαν πω ο Σάβα δεν ήταν άξιο να πειμάνει τόσου μοναχού, πω ήταν αγρίκο, δεν είχε χειροτονηθεί ιερεύ και ζήτησαν από τον προκαθήμενο να ορίσει άλλο ηγούμενο. Ο Πατριάρχη Αλούστιος που γνώριζε την αρετή του Αγίου, δεν πίστεψε στα λόγια του, αλλά του καθησύχασε λέγοντα: Μείνετε εδώ έω ότου έλθει ο Σάβα. Τότε θα εξετάσω την υπόθεση. Οι μοναχοί περίμεναν με την εντύπωση πω ο Πατριάρχη θα όριζε άλλον ηγούμενο. Όταν μετά από πρόσκληση έφτασε ο Άγιος Σάβα στα Ιεροσόλυμα, ο Πατριάρχη δεν τον ρώτησε καθόλου για τι συκοφαντίε, αλλά μπροστά στου κατηγόρου του τον χειροτώνησε η ιερέα. Έπειτα του είπε: Να, τώρα έχετε ηγούμενο, τον οποίο διάλεξε ο Θεό και όχι άνθρωποι, και τον οποίο χειροτονήσαμε για το καλό το δικό σα. Στη συνέχεια, ο Όσιο μαζί με του κατηγόρου του γύρισε στο μοναστήρι. Με περισσότερη φροντίδα και όρεξη άρχισε πάλι τη δουλειά. Ήταν τότε 53 ετών. Τον καιρό του Πατριάρχη Ηλία, ο οποίο διαδέχτηκε στο θρόμο των Ιεροσολύμων το Σαλούστιο, Όσιος Σάβα πραγματοποίησε μεγάλο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Η προσευχή και η νηστεία δεν του αρκούσαν. Επιθυμούσε να βοηθήσει αποτελεσματικότερα του δυστυχισμένου και να απαλύνει τον πόνο του. Χάρη στη δική του δράση, κτίστηκαν στον πύργο του Δαβίδ και την Ιεριχό μοναστήρια, υδραγωγία, αρτοπία και νοσοκομεία. Αγωνίστηκε πολύ για την οργάνωση τη προστασία των φτωχών και των ασθενών με δάκρυα στα μάτια, οι φτωχοί και οι βασανισμένοι έδειχναν την ευγνωμοσύνη του στον Όσιο. Ωστόσο, οι κακόψυχοι συκοφάντε άρχισαν ξανά να τον κατηγορούν με ανύπρακτε κατηγορίε. Ο Άγιο, για να του αποφύγει, αλλά και να δείξει την υπομονή που δίδαξε ο Χριστό, εγκατέλειψε τα πάντα και προχώρησε βαθιά στην έρημο. Ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα παραμονή στην έρημο, ο Άγιο επέστρεψε στη μονή τη Λάβρα. Πίστευε πω το μίσο πέτρεφαν εναντίον του μερικοί ασυνείδητοι καλόγεροι θα είχε εξαφανιστεί. Η πραγματικότητα όμω τον διέψευσε. Συνάντησε πάλι το φθόνο και τη συκοφαντία. Χωρί γογγισμό, σύγχυση και παράπονο, αλλά με θλίψη και πόνο ψυχής για το κατάντημα μερικών μοναχών, έφυγε πάλι για την απομόνωση, για νέου ασκητικού αγώνε. Φεύγοντα, είπε: Όταν σε εκτυπούν, όταν σε πειράζουν, όταν εχθροί συγκεντρώνονται για να σου ταράξουν την ψυχή και να σε ρίξουν στην αμαρτία, τότε πάλεψε, αγωνίσου, Πάρε το δρόμο που σου δείχνει η αγάπη. Γαλήνιος ο σεβάσμιος γέροντας πήγε βαθιά στην έρημο κοντά στα σύνορα της Νικοπόλεως. Εκεί εγκαταστάθηκε κάτω από μια χαρουπιά και περνούσε τις μέρες του με σκληρή άσκηση. Η προσευχή του ζέστανε και του φτερούγιζε την καρδιά. Τα χαρούπια του έκοβαν την πείνα και τον κρατούσαν με τη δύναμη του Θεού στη ζωή. Κάποια μέρα επισκέφτηκε το μέρος εκείνο ένας πλούσιος νέος, ο οποίος είχε εκεί τα κτήματά του. Συνάντησε τον Άγιο Σάβα κάτω από τη χαρουπιά και θαύμασε τη δύναμη, την αντοχή, την πίστη και την αρετή του. Δεν πέρασε πολύ καιρό και έκτισε στο γενναίο ασκητή ένα κελί και φρόντισε για τα απαραίτητα. Όπου και να πήγαινε ο Άγιο, άστραφτε και λαμποκοπούσε. Η αρετή και το φω δεν κρύβονται. Ο Άγιο Σάβα ήταν αυστηρό δάσκαλο τη ασκητική ζωή. Χαρακτηριστικά έλεγε: Για κάθε αμαρτία, για κάθε παράβαση του νόμου του Θεού, χρειάζεται και μία τιμωρία είναι απαραίτητο ένα κανόνα. Όχι να αμαρτάνω και ύστερα να προσπαθώ να σωθώ λέγοντα Ήμαρτον συγχώρεσε με θέ μου. Η μετάνια δεν θέλει μονάχα λόγια. Θέλει έργα, συντριβή καρδιά, πόνο, δάκρυα, νηστεία, προσευχή. Όταν λοιπόν οι μαθητέ του Οσίου έπεφταν σε παραπτώματα, ο Άγιο του έβαζε σε αυστηρή δοκιμασία. Του απομόνωνε έτσι ώστε να μην μπορούν να δουν κανένα και να μην αλλάξουν κουβέντα με κανέναν για πολύ καιρό. Η απομόνωση, η άσκηση και η προσευχή μαλάκωνε την καρδιά τους, φώτιζε το νου και ξάγνιζε την ψυχή τους. Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε πειραϊκή εκκλησία και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικέ Εμπειρίε, που σήμερα είναι αφιερωμένη στον Όσιο Σάββατο τον Στα χρόνια τη αυτοκρατορία του Αναστασίου, σ' άλλο κυριαρχούσε στο Βυζάντιο. Μεγάλη αναστάτωση τάραζε την εκκλησία. Μερικοί αρχιερεί είχαν παρασυρθεί από την αίρεση των μονοφυσιτών, Διοσκούρου και Σεβίρου. Μαζί με αυτού είχε παρασυρθεί και ο Αυτοκράτορα Αναστάσιο, ο οποίο ανέβαζε στου αρχιερατικού θρόνου ερετικού και εξόριζε του Ορθοδόξου Αρχιερεί. Μεταξύ των άλλων, εξόριζε και τον αρχιεπίσκοπο τη Παλαιστίνη Ηλία. Ο Πατριάρχη έστειλε στον Αυτοκράτορα αντιπροσωπεία κληρικών και μοναχών με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για τα γεγνόμενα σκάνδαλα. Μεταξύ των άλλων πατέρων έστειλε και τον γέροντα Όσιο Σάβα. Μάλιστα σε γράμμα προ τον Αυτοκράτορα, ο Πατριάρχη ανέφερε. Σου στέλνω σαν πρεσβευτέ και μεσίτε του οικιστέ τη Ερήμου και ιδιαιτέρω το Μέγα Σάβα των Ασκητών το Κεφάλαιο. Να ευλαβηθεί στου θείου ιδρώτε του και να σταματήσει τον πόλεμο των Εκκλησιών. Όταν έφτασε η αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη, επέτρεψαν σε όλου να μπουν στο παλάτι εκτό του Οσίου Σάβα γιατί δεν είχε καλή στολή. Μόλι μπήκε ο αυτοκράτορα στην αίθουσα όπου δεχόταν του ξένου για ακρόαση, οι μοναχοί του έδωσαν αμέσω το γράμμα του Πατριάρχη. Καθώ το διάβασε, είδε πω αναφερόταν σε κάποιο μοναχό Σάβα και ρώτησε να μάθει ποιο ήταν αυτό ο ασκητή. Όταν του είπαν πω βρισκόταν έξω από το παλάτι, διέταξε να ανοίξουν τι πύλε και να τον αφήσουν να περάσει μέσα. Ο αυτοκράτορα τα έχασε βλέποντα το πρόσωπο του Αγίου Σάβα να λάμπει, και μπροστά από αυτόν να προχωράει άγγελο κυρίου που του άνοιγε το δρόμο. Ο Θεό δόξασε το γενναίο ασκητή και άνοιξε τα μάτια του αιρετικού αυτοκράτορα. Όσιο ζήτησε από τον Αναστάσιο να δώσει ειρήνη στην Εκκλησία και να φέρει στο θρόνο των Ιεροσολύμων τον Πατριάρχη Ηλία, τον οποίο είχε απομακρύνει. Ο θυμό και η ισχυρογνωμοσύνη του Αυτοκράτορα καταπραήνθηκαν. Η δυνατή προσωπικότητα του Οσίου, το φωτεινό του βλέμμα, η άδολη σκέψη και ο λόγο του κέρδισαν τον Αυτοκράτορα, ο οποίο αποφάσισε να επαναφέρει στο θρόνο τον Πατριάρχη Ηλία. Η Αγία Ζωή του Σάβα, που ήταν αποτέλεσμα πίστη, γλυκού χαρακτήρα, νηστεία, προσευχή και καλοσύνη, αμύφθηκαν από το Θεό. Ο Θεό του έδωσε τη δύναμη να γιατρεύει αρρώστου και να κάνει πολλά άλλα θαύματα. Το όνομα του Αγίου είχε γίνει γνωστό παντού. Όλοι έτρεχαν κοντά του για να βρουν γιατριά. Και όλοι έφευγαν από εκείνον χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Κανένα δεν έκρυβε το θαυμασμό του για τον Άγιο αυτό άνθρωπο. Το χειμώνα του 533 μετά Χριστόν ο Άγιος Σάβα αρρώστησε. Ήταν πλέον 94 ετών. Ο κύριο τον ειδοποίησε πω θα τον έπαιρνε κοντά του. Ο μακάριο ασκητή βρισκόταν στο μοναστήρι του όταν παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό και εκεί τον ενταφίασαν. Στην κηδεία του έτρεξε πολλοί κόσμο. Κληρικοί, μοναχοί, λαϊκοί. Όσο καιρό η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε ακμή, το ιερό λείψανο του Ουσίου Σαβ βρισκόταν στη λάβρα του. Αργότερα το λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ενώ την εποχή των Λατίνων σταυροφόρων, το 13ο αιώνα, διακομίστηκε στη Βενετία. Το Βατικανό εξαπέλυσε του σταυροφόρου με το πρόσχημα να ελευθερώσουν του Αγίου τόπους, στην πραγματικότητα όμω να υποτάξουν την Ορθόδοξη Ανατολή. Τότε μαζί με άλλα κοιμήλια και θησαυρού πήραν και το ιερό λήψανο του Αγίου Σάβα. Το 1965 το λήψανο αποδόθηκε από την Παπική Εκκλησία στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Βενέδικτο. Συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου του 1965 το ιερό σκήνομα έφτασε αεροπορικό στα Ιεροσόλυμα. Εκεί το υποδέχτηκαν κλήρος και λαός με τιμές και βλάβια. Το έβαλαν στο ναό του Παναγίου Τάφου για προσκύνημα και ύστερα από μερικέ ημέρε το τοποθέτησαν στο μοναστήρι, εκεί ακριβώ που βρισκόταν πριν από χίλια τόσα χρόνια. Η χριστιανοσύνη υπερηφανεύεται για τη λαμπρή προσωπικότητα και την αγία ζωή του Αγίου Σάββατο Αγιασμένου. Το μοναστήρι που έκτισε ο ίδιο, 10 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά τη Βιθλέμ, πήρε αμέσω το όνομά του και με αυτό λαμπρίνεται. Βρίσκεται μέσα σε άγρια έρημο στη δυτική όχθη του χυμάρου των κέντρων. Τη λάβρα θεμελίωσε ο Άγιο Σάβα το 502. Έφτιαξε μερικά κελιά και μια εκκλησία μέσα σε μια σπηλιά, την οποία ονόμασαν Θεόκτιστη Εκκλησία. Μετά από 27 χρόνια, ο αυτοκράτορα Ιουστινιανό την ανοικοδόμησε, τη μεγάλωσε και την οχύρωσε κατά τρόπο βασιλικό. Η Μονή γνώρισε πολλές επιδρομές αλοπίστων, αλλά διατηρήθηκε ως τις μέρες μας. Σήμερα περιβάλλεται από ψηλό τείχος. Μπαίνοντα ο προσκυνητή βρίσκεται στο προάβλιο και ανατολικά υπάρχει ο ναός του Ευαγγελισμού, τον οποίο έκτισε αρχικά ο Άγιος. Στο ναό, μέσα σε αργυροχρυσωμένη λάρνακα, είναι τοποθετημένο το ιερό λείψανο του Αγίου. Απέναντι από το ναό και δυτικά είναι ο τάφο του. Πίσω από αυτόν και βόρεια είναι η θεόκτηστη εκκλησία, δηλαδή το σπήλιο που καθιερώθηκε από τον Άγιο Σάβα προ τη μήνυ του Αγίου Νικολάου. Στη μεγάλη τη ακμή, η λάβρα του Αγίου Σάβα ρυθμούσε περισσότερου από 5.000 μοναχού, εκτό εκείνων που ασκήτευαν στα γύρω σπήλαια. Δεν είναι όμω αυτή η μοναδική του δόξα. Αργότερα ιδρύθηκε μοναστήρι στη Μήλο επ' ονόματί του, κτίστηκαν χιλιάδε ναοί και ξοκλήσια, ενώ αναρρύθμιτοι την οι χριστιανοί που υπερήφανα φέρουν το όνομα του Αγίου. Ο Άγιο Σάβα έγινε σύμβολο, παράδειγμα αγιότητα, πραότητα και καλοσύνη. Πάνω απ' όλα όμω ήταν ασύγκριτο και ακούραστο αγωνιστή υπέρ τη Ορθοδοξία. Η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του στι 5 Δεκεμβρίου. Έρωτη το θείο από παιδό, πάτερ τετρωμένο ηκολούθησα στο Χριστό. Βίο εισαγγέλο και αρετών τη κτήση, διόνο φω εν κόσμο σάβα εξέλαμψα. Στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή μα έφτασε στο τέλο τη. Τα κείμενά τη επιμελήθηκε η Θεολόγο Ειρήνη Πιτσικάλη με τη βοήθεια του βιβλίου Ο Άγιο Σάβα ο Υγειασμένο του Αρχιμανδρίτη Χαραλάμπου Βασιλόπουλου. Διάβασε η ίδια. Στην επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Μίμης Γερονιμάκης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, καθώς και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες. τελεχί, απόφοιτοι και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νήλου Πειραιό, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.